Το πιο σημαντικό της τελευταίας στιγμής αυτό να πούμε και να αναφέρουμε, να κάνουμε και εμείς έκκληση στον κόσμο και βεβαίως στους σταθερούς αιμοδότες που είμαστε σίγουροι ότι πρώτα απ' όλους αυτοί θα τρέξουν. Ακριβώς είναι κρίσιμες στιγμές και βεβαίως τώρα αυτό που προέχει είναι η περίθαλψη των τραυματιών. Χρειάζονται μετάγγιση αίματος αρκετοί από αυτούς, σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρεις και εσύ συνάδελφε, και βεβαίως ας φτιάξουμε πρώτα αυτό το κομμάτι και μετά ας πάμε και στα σενάρια του τι προκάλεσε αυτή την βιβλική καταστροφή. Ακριβώς αυτό που προέχει είναι η υγεία των τραυματιών, είναι η περίθαλψη των τραυματιών. Απλά να πούμε, εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή καταφθάνει ένα ακόμη ασθενοφόρο που μεταφέρει τραυματία. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Λεμεσού μεταφέρουν τραυματίες με στρατιωτικά οχήματα τα οποία είναι σχεδόν κατεστραμμένα. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι είναι με τρυπημένα. Βλέπουμε ήδη, συνάδελφε, βλέπουμε ήδη πλάνα τώρα από τον αυτοκινητόδρομο και από αυτοκίνητα διερχόμενων οδηγών που έχουν υποστεί ζημιές. Βλέπουμε ακριβώς τι επικρατούσε γύρω στις 6:30. Έχουν ληφθεί αυτά τα πλάνα, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 6:30, όταν εκεί ήταν η ανταποκρίτρια του σταθμού μας, Σωτηρούλα Χριστοφίδου. Κοιτάξτε τι έγινε εκεί, στην πινακίδα που βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Είναι ενδεικτικές και χαρακτηριστικότατες εικόνες, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα λόγια. Πραγματικά είναι εικόνες που μιλούν από μόνες τους. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Θα πρέπει να περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Αναμένουμε κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρω αν γνωρίζει, συνάδελφε, οι στρατιώτες που μεταφέρονται στα πολεμίδια από ποιο στρατόπεδο είναι, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και στρατόπεδα στην γύρω περιοχή, άλλα στρατόπεδα, εκτός από την ναυτική τη βάση. Δεν άκουσα καλά την ερώτηση σας. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις στρατιώτες που μεταφέρονται στο νοσοκομείο εκεί στα πολεμίδια είναι από την ναυτική βάση Ευάγγελος Φοράκης ή μήπως είναι και από άλλα στρατόπεδα που γειτνιάζουν εκεί στην περιοχή. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, αρχικά είναι από την ναυτική βάση αλλά και από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό εκεί δίπλα. Έχουν καταφτάσει εδώ και ασθενοφόρα από τον σταθμό, τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό που βρίσκεται στην περιοχή. Όπως μπορείτε να καταλάβετε και εσείς, δεν είναι εύκολο. Να σε διακόψω για να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις ερχόμενων οδηγών. Λοιπόν, αν μπορούμε, παιδιά, να ακούσουμε τι λέει. Όχι. Το αυτοκίνητο άχρηστο πάνω η καμπίνα πήγαν κάτω, τα φαναρούθηκε φύγαν από τον τόπο τους. Δεν ξέραμε να μπορεί συνέβη, ναι. Ήταν κάτι το... δεν μπορώ να το περιγράψω. Αντικείμενα, τα κυκλειδώματα πετάσσοντας στον αέρα. Ήταν πολλά, πολλά. Εν η σύζυγο μου συγκεκριμένα τηλεφώνησε μου μόλις τέλειωσε η περίπτωση. Λέει μου, έλα λαλή μου και διαλυθήκαμε. Λέει μου, τι έγινε, του μπάρε, όχι, δεν ξέρω. Λέω σε 10 λεπτά, ξεκίνησα που η Λεμεσό, 10 λεπτά ήμουν δαμένο τρέξιμον. Εν το παντζέρο και κάτω διαλυμένο, τα αυτοκίνητα τους δαμένους ανθρώπους διαλυμένα. Είχε δυο τραυματίες δαμέ, πιάσαν τους επίραν του νοσοκομείου. Είχε έναν ο οποίος ήταν, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Λέω ότι η γυναίκα μου ηρέμησε, χαλάρωσε, φτάνει που έρεσε κάτι το πολλά σοβαρό και ό,τι θέλει ο Θεός. Εκείνο που πρόσεξα ότι είχε πολλά μεταλλικά αντικείμενα στρογγυλά, πρέπει να ήταν, θα είχα σχέση με πυρομαχικά, κάτι τέτοιο. Από ό,τι μας είπαν προηγουμένως οι αστυνομικοί, ότι η έκρηξη ήταν στο ναυτική βάση δαμέ του Ζυγίου, στο Μαρί. Μάξι Μαρί Ζυγίου, ναι. Μα τώρα ακούστηκε ένας εκφοβαντικός θορυβός. Που για μένα εκεί... Οδηγάς στον αυτοκινητόδρομο εσύ. Ναι, μου μέσα στα αυτοκίνητο μαζί με τους άλλους τρεις. Εντάξει, η κατάσταση μιλά από μόνη της. Μακάρι... Καταλάβετε να που ήταν, συνειδητοποιήσετε να που... Όχι, ακούστηκε ένα στόριβος δυνατό, μια έκρηξη, ύστερα σταματήσαμε, ούτε ξέραμε τι έγινε. Φτυχώς που είμαστε καλά. Φτυχώς που είμαστε καλά. Δεν τα ακούμαστε.
Λοιπόν, είναι οι πρώτες εικόνες και τα μοντάριστα πλάνα που παίρνουμε από την περιοχή όπου έχει σημειωθεί η ισχυρότατη έκρηξη και βεβαίως όλα αυτά τα τραγικά και τα δυσάρεστα ακολούθησαν της έκρηξης. Ακούσαμε και τις πρώτες δηλώσεις. Κοιτάξτε τα κυκλειδώματα, κυρίες και κύριοι, το διαχωριστικό εκεί στον δρόμο που γυθνιάζει του στρατοπέδου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που βλέπουμε. Πάμε και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος Κέτσιρος. Καλημέρα, Σταύρο. Μόλις έχει ολοκληρώσει εδώ την επίσκεψή του μια πρώτη ενημέρωση, την οποία έχει λάβει ο Υπουργός Υγείας, θα έχουμε δηλώσεις, αν είναι δυνατόν, έτσι σε 5 λεπτά να επικοινωνήσουμε ξανά για να μεταφέρουμε και τις δηλώσεις του Υπουργού. Μάλιστα. Άρα, περιμένουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και επανερχόμαστε κοντά σου, Νίκο Κέτσιρε. Να επαναλάβουμε ότι είναι οι πρώτες εικόνες που βλέπουμε από τον αυτοκινητόδρομο εκεί στην περιοχή. Υπάρχει σοβαρή βλάβη στο δίκτυο παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Αρχής, τον κύριο Γαβριλίδη. Κύριε Γαβριλίδη, ποια είναι τα νεότερα και τι πληροφόρηση μπορούμε να έχουμε? Καλή σας μέρα. Όπως έχετε πει, έχουμε σημαντικό πρόβλημα στο σύστημα παραγωγής και